Έτσι ανέκδοτα, αλλά δεν γελάνε αυτοί, γελάνε οι άλλοι. Εδώ τώρα δεν γελάς εγώ και ωραίο γέλιο είχες. Ωραία. Τέλος πάντων, ας προσέχει ο παππούς. Τι γέλιο είναι αυτό που κάνεις ρε μπαγάσα. Λοιπόν, εμπρός. Ναι. Ψάχτερος. Έλα, δεν είσαι εσύ και πήγαινε εκεί που ήσουνα και κοιμήσου. Ψάχτερος. Είναι συγκεκριμένος άνθρωπος με φωνή που την καταλαβαίνει ακόμα όχι εγώ μόνο. Τον παίρνω από 5 χιλιόμετρα μακριά και εσείς. Εσύ, αγόρι μου, είσαι... Παγκόσμιος, είπε. Α, εξάστερος, είπε. Α, δεν είσαι ο παγκόσμιος. Είσαι ο εξάστερος. Λοιπόν, άκου. Είσαι τελευταίος στη βαθμολογία. Πέρυσι σου έκανα τον κόλωνα. Εγώ νόμιζα να είσαι ο παγκόσμιος. Σου έκανα τον κόλωνα. Φέτος θα το κάνω πιο έτσι. Και πάνω απ' όλα μην ξεχνάς, εξάστερε, τους 42 πόντους και τους 35. Και όπως επίσης μην ξεχνάς το συγγνώμη της FIBA στην Μπαρτσελόνα. Εμπρός. Ναι. Ναι. Έλα Τάκη, καλησπέρα. Γεια. Ο τρελογιατρός είμαι. Ναι, τι θες τώρα εσύ, να μου δώσεις συνταγή. Να σου πω, να σε ρωτήσω αν πήρες το Ζάναξ και το Μεξοδανίλ. Όχι, δεν είχα. Μου τελειώσαν τα 5 κουτιά που είχα πάρει. Ναι, θέλεις να περάσεις από το γιατρό να σου συνταγογραφήσω κανένα δύο. Εγώ λέω να έρθεις, να πάρεις από την εκπομπή να μου πάρεις καμιά πίπα. Αν και σε ανώμαλους, δε, μόνο σε γυναίκες. Αυτά είναι ανώμαλα. Τέλος πάντων, πάμε εμπρός. Ο τρελογιάτρος. Τρελογιάτρε! Γάμο τον υπουργό! Τι? Λοιπόν, μάγκες μου, κάτι θα πω τώρα, τέλος πάντων. Για πες, πρός, ποιος είναι? Τριφυλάρα. Μπράβο, αγόρι μου. Ξεκολιάρα εμείς τη λέμε. Εσύ τη λες τριφυλάρα, εμείς τη λέμε ξεκολιάρα. Άκου τώρα κάτι ξεκολιάρα να σου πω. 27 χρόνια, 2 πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, 22 εγώ. Από το 2010 μέχρι το 2022, 110 κούπες Ολυμπιακός στον ερασιτέχνη, 6 εσύ. Στο μπάσκετ αντρών δεν έχει εμφανιστεί σε Final Four από την Τουρκία του 2012. Έχω παίξει, έχω πάει σε 6 Final Four, έχω παίξει 4 τελικούς και έχω πάρει τους 2. Εσύ πουθενά. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Και δεν θα... Πάμε μαζί τον ύμνο της Βασέρας. Και δεν λέω για τους 35 πόντους, ούτε για τους 42. Και εσύ λέγεται τριφυλάρα. Εγώ σε λέω ξεκολιάρα. Έτσι λέγεται η ομάδα σου. Μην είσαι βλάκας. Βέβαια, λες τριφυλάρα γιατί δεν μπορεί να πεις ΠΟΑ. Γιατί το ΠΑΟ που λέτε είναι ψέματα. ΠΟΑ λεγόσασταν. Ροζ φανέλα. Ροζ φανέλα, δεν ήταν η πρώτη σου φανέλα. Έτσι. Σου τρία! Να το, πάμε το. Ο ύμνος. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Γεια σου, Αγγέ. Γεια. Είμαι Ολυμπιακός Χιμεγκή. Τι είσαι? Ολυμπιακός Χιμεγκή. Στα αρχίδια μου, πάνε να γαμηθείς. Ολυμπιακός δεν είσαι. Γιατί όλοι εσείς οι γκέι έχετε γάβρο μπαμπά. Εντάξει, αγόρι. Έτσι, μπράβο. Ωραίος μαλάκας είσαι. Υπάρχει άντρας που μπορεί να πει ότι είναι γκέι έτσι, έστω και για πλάκα. Να το σπάω να εγώ, στόπ. Εμπρός. Ναι. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος και ο πουτάνας γιος.
και χιλιάδες τρίλι, γαμάνε το τριφύλι. Καμιά κλελέλε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Γεια σας, Τάκη. Γεια. Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Ναι. Ολυμπιακάρα είμαι. Γεια σου ρε Μίτσο, γιγάντα. Τι κάνετε ρε Τάκη, σε βλέπω εδώ και αναστατώνομαι ρε φίλε. Μη δω κόκκινο. Τι? Μη δω κόκκινο ρε φίλε, αναστατώνομαι. Πίνεις κόκκινο? Ναι, αναστατώνομαι από τον Ολυμπιακό. Α, ναι, νόμιζα κρασί. Όλοι οι άνθρωποι κατά βάθος είμαστε Ολυμπιακοί, γιατί το αίμα μέσα μας είναι κόκκινο, να ξέρεις. Τι δεν είναι πράσινο. Τι. Τι λες με πέτοιες. Το πράσινο είναι χολή. Έτσι, πέστα, τα λέω κι εγώ. Για όσους δεν ξέρουν. Όλα τα φυτά πράσινα είναι. Για πες, τι γίνεται εκεί πάνω στην πρωτεύουσα. Τι να γίνει εδώ, τσακωνόμαστε με τους ΠΑΟΚτζίδες, άλλοι βλαμμένοι αυτοί. Φεύγει ο Σαββίδης, τι σου λένε τα νέα. Α, τα πουλήσει όλα και θα σιχάσει. Ναι, κρίμα. Ο Γιώργη είναι καλά, ο Γιώργη. Και αυτός καλά, τι. Ρε ο Καλπαζίδης. Τη μεγαλύτερη αλήθεια, λέει, τα ξέρεις. Περίμενε, ρε φίλε. Ο Καλπαζίδης είναι καλά, έχεις μάθει τίποτα. Δεν ακούγεται, ρε φίλε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος. Τι να σου πω, ρε Τάκη, δεν ξέρω και εγώ τι να σου πω. Α, τέλος. Πρόσεξε εκεί με τους Παναθηναϊκούς. Ναι. Γιατί ξέρεις, δεξιά και αριστερά έχουν γαλόνια ακόμα από την εποχή της Χούντας. Τι έχουν γαλόνια. Από την εποχή της Χούντας. Α, ναι, έχουν γαλόνια. Είναι συνταγματάρχες όλοι και πατακόλοι. Όλοι συνταγματάρχοι. Όλοι. Για πες κανένα νέο. Τι να σου πω, ρε Τάκη, εδώ πέρα. Ωραία, τα πάμε. Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω. Ναι. Κάποια μέρα θα κυβερνήσει τον κόσμο. Θα κυβερνήσει τον κόσμο, όλο. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή θα έχουμε Ολυμπιακό πρωθυπουργό. Ρε και ο Πάμ Ολυμπιακός έχει καταβάσει, περίμενε, δεν ξέρει. Θα έχουμε Ολυμπιακό πλανητάρχη. Τα πάντα. Ναι ρε φίλε, έγινε. Εντάξει ρε Τάκη. Να είσαι καλά ρε γιγαντά. Ναι ρε, αός είναι, αός. Λαός είσαι, τι είπε τώρα. Ρε παιδιά, γιατί τα λέτε, δεν τα καταλαβαίνω. Εμπρός. Ναι. Έλα Τάκη, καλησπέρα. Γεια σου, Ελεβέντη. Γεια. Καλά είσαι. Παραθυναϊκός είμαι. Ναι. Θέλω... Δεν θα πω τίποτα περίεργο. Πες ό,τι θες. Θα σου πω εγώ. Λοιπόν, ναι. Δεν αντέχω άλλο να βλέπω στην εκπομπή αυτές τις πόρτες, τις συγκέφαλες, τους αγκζίδες και τους παοκτζίδες να βγαίνουν να λένε για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ό,τι και να πούνε, μηδέν κούπες έχουνε, μηδέν κούπες άχουνε. Εγώ σαν Παναθηναϊκός κάτι παλεύουμε. Ναι, κάτι σωστά παλεύουμε. Τα είπες. Σωστά τα λες. Δεν μπορώ να σου. Σωστά τα λες. Αλλά και εσύ πας και ανοίγεις τα πόδια πέρυσι του ΠΑΟΚ. Βέβαια, τα άνοιξε φέτος ο ΠΑΟΚ. Α, και εγώ το πήρα τώρα να ξέρεις, εγώ ιδιάσει σαν χρόνια με όλη αυτή την αηδία που έχω δει. Ναι. Παρτινογιανέους, πολυμετοχικότητα, αλαφούζους, έχω ιδιάσει. Δεν παρακολουθώ τόσο να πεις. Τώρα, εφέτος όμως, εφέτος παρακολουθείς, ε. Όχι, δεν θα το έλεγα τόσο, δεν θα το έλεγα να σου πω την αλήθεια. Από ενδιαφέρον όπως πάντα, τα διαβάζω αθλητικά. Εντάξει, ρε φίλε μου. Από ποιο μέρος πήρες τηλέφωνο? Από Γκάζι, με κέντρο Αθήνα. Α, ωραία, μπράβο. Προς Βοτανικό. Ναι. Εκεί πέρα, λέει ο καθένας ο άλλος τώρα κάτι μας θέλει για να κυβερνήσει ο Ολυμπιακός στον κόσμο. Αυτά τώρα εγώ πιστεύω ότι παίρνουν για να κάνουν καλαπούρι, κατάλαβες τώρα. Ή ο άλλος με τα ανέκδοτα. Θέλουμε να μιλήσουμε, να πούμε δύο σωστά πράγματα και δεν μπορούμε. Ρε φίλε, αυτός είπε ένα αστείο να γελάσουμε. Εδώ δεν σε επηρεάζει οι άλλοι που λένε ότι έχουν καλύτερη ομάδα και έπρεπε να έχουν πρωταθλήματα κτλ. Τέλος πάντων, εκεί στο Βοτανικό που είσαι, θα φτιάξεις και γήπεδο, θα είσαι δίπλα, ε. Εντάξει, δεν μένω εδώ, να σου πω την αλήθεια. Εδώ μένω τώρα νοικιάζω. Εγώ από Πειραιά είμαι καταγωγή, έτυχε και έγινα Παναθηναϊκός. Ναι, παιδί μου, ναι, ωραία. Να σου πω κάτι, εκεί δεν θα πηγαίνεις στο γήπεδο το καινούριο που είσαι και δίπλα. Σιγά μην παραδώσω τα λεφτά μου στον Αλαφούζο, ρε Τάκη, κορόιδο είμαι. Τι να πας? Σιγά μην δώσω τα λεφτά μου στον Αλαφούζο, κορόιδο είμαι. Εντάξει, άμα είσαι Παναθηναϊκός, θα δώσω ένα δεκάρικο, τι έγινε. Εντάξει,
απλά έχω, σου λέω, έχω αειδιάσει με την κατάσταση στα χρόνια. Ναι, δεν έχει κάτι. Γιατί εδώ, μια λέμε, ομάδα, η οποία, γιατί εδώ που τα λέμε ο Αλαφούζος σε κοροϊδεύε τόσα χρόνια. Και τώρα σε γι' αυτό ρε Τάκη σου λέω αειδιάσει, όπως θα λες. Με δικό τύπο τώρα, εντάξει. Δεν θέλω να χαρακτηρίζω τώρα. Όχι, δεν χρειάζεται, μωρέ. Άρα, να έχεις καλό βράδυ, καλό... Όχι, περίμενε, θέλω να μου πεις αντεγιά όμως, για να το έχω έτσι, ξέρεις, καμάρι, ότι μου πες αντεγιά. Το αντεγιά... το αντεγιά, φίλε, δεν είναι έτσι αντεγιά. Πρέπει να φύγει το μυαλό μου να φτάσει στον ουρανό, η καρδιά μου να πάει από Ατλαντικό κάτω, δηλαδή να φουντώσω με λίγα λόγια. Δεν γίνεται σε εν ηρεμία να πω έλα αντεγιά. Καταλάβεις, έλα, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάρε άλλη φορά τηλέφωνο να με νευριάσεις, θα τα ακούσεις καλά. Παιδιά, είναι... αυτά δεν είναι... αυτά βγαίνουν από μέσα εδώ. Λοιπόν... Έλα, Βάντη, καλησπέρα. Ναι, γεια. Καλησπέρα. Γεια. Είμαι Ολυμπιακός από τη Βούλα, με λένε Νικόλα. Ναι. 26 χρόνια είμαι. Ναι. Μόλις είδα ένα βίντεο με τον Θανάση τον Μπέμπι στο γήπεδο του Φωστήρα να φυλάει το σήμα του Ερυθρού Λευκού. Δεν άκουσα τίποτα. Είσαι 26 χρονών. 26 χρονών, ναι. Ναι. Έχω σηκώσει 22 πρωταθλήματα. Ναι. Και περιμένω το 23ο. Και πήρα να πω σε όλους τους πεινασμένους ότι ο πρωτοαθλητής κρίνεται μόνο του Μάιο. Ναι, ρε φίλε, με έχεις δίκιο. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Ζήτω Ολυμπιακός. Ζήτω Ολυμπιακός και καλό βράδυ. Ζήτω Ολυμπιακός, να έχεις καλό βράδυ, φιλαράκο μου γάβρε. Και δεν έχει τελειώσει τίποτα, εμένα θα ακούτε, σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εμπρός. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σου Τάκη. Γεια. Τι είναι, τι καλά. Εδώ, ήσυχα. Εντάξει, Αντώνης από Θεσσαλονίκη, πάω και είμαι. Άρε Παοξή, τι γίνεται, εσύ είχες πάει στο συλλαλητήριο. Τι να κάνουμε εμείς οι Παοξίδες. Τι να κάνετε. Εσένα, λέω, όταν έγινε το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, πήγες ή σου είπε ο Σαββίδης να μην πας. Μα αφού ήμουν εκεί πέρα. Τι έκανες. Ήμουν εκεί πέρα. Πήγες, ε. Ναι, γελάς. Καλά, μια χαρά γελάς. Δεν είναι γίγαντα Παοξή. Όταν λέω γίγαντα Παοξή, μην νομίζω ότι είστε γίγαντες. Απλά το λέω έτσι. Είναι καλό να λες σε κάποιον που δεν έχει τρία πρωταθλήματα, να του λες και ένα γίγαντα, να παίρνει λίγο πάνω του. Αυτό, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μαγκές μου, πέρασε η ώρα. Ωραία, τα πάμε. Φεύγουμε, λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Αύριο, μπάσκετ. 9 η ώρα στο ΣΕΦ. Καλό βράδυ.